Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι η Νίκη Παπάζογλου, δημοσιογράφος από το insider.gr και είμαστε εδώ στο 6ο φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται και φέτος λόγω πανδημίας από το Ζάπιο Μέγαρο. Και τα επόμενα 30 λεπτά θα συζητήσουμε μαζί με τους προσκεκλημένους μας για το παρόν αλλά και το μέλλον του ηλεκτρονικού εμπορίου. Μαζί μου στο πλατό για να μας δώσουν μια εικόνα για το e-commerce και τη συμβολή του στην ελληνική οικονομία έχουμε τον κύριο Τάσο Σπανίδη, ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Generation Y. Γεια σας κύριε Σπανίδη. Καλησπέρα σας. Τον κύριο Μίκη Παπακυριακού, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας αθλητικών ειδών ASICS. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Την κυρία της παρέας Κατερίνα Παπαϊωάννου, Business Development Manager και Executive Board Member της La Penthouse. Καλησπέρα σας. Τον κύριο Σάββα Τορτοπίδη, Chief Digital Officer των Supermarket, της αλυσίδας Supermarket Μασούτης. Καλησπέρα σας. Και τέλος και τον κύριο Άκη Γιούχα, Chief Operating Officer της Optimo Bank. Γεια σας. Πριν προχωρήσουμε σε ερωτήσεις μας και για να δώσουμε μία αίσθηση της κατάστασης, πριν την εξειδικεύσει και ο καθένας από εσάς τον κλάδο του, θα ήθελα να αναφέρω ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο ανέλαβε μέσω πανδημίας έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στην καθημερινότητά μας. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που έγινε, η άνοδος του ηλεκτρονικού εμπορίου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 υπολογίζεται των ηλεκτρονικών αγορών υπολογίζεται περίπου στο 30% με βάση την έρευνα της Focus Bari. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω από τον κύριο Σπανίδη και δεδομένου ότι η Generation Y εξειδικεύεται στη δημιουργία καινοτόμων ηλεκτρονικών καταστημάτων και εφαρμογών, να σας ρωτήσω κύριε Σπανίδη, πώς είδατε εσείς τη Generation Y να διαχειρίζονται οι επιχειρήσεις, οι ελληνικές επιχειρήσεις σε αυτή την κατάσταση, την έκρηθμη που έφερε η πανδημία, όπου ανάγκασε τις περισσότερες εξ αυτών να δημιουργήσουν ευεβιασμένα μια ηλεκτρονική παρουσία? Ναι, βεβαίως. Καταρχάς, είμαι πολύ περήφανος ως Generation Y και αντιπρόσωπός της που για έκτη χρονιά υποστηρίζουμε το Delphi Economic Forum ψηφιακά, τον ψηφιακό του μετασχηματισμό και φυσικά εγώ προσωπικά ως ομιλητής. Σχετικά με την ερώτησή σας, θα σας πω ότι ο Έλληνας επιχειρηματίας εδώ και 10 χρόνια έχει περάσει, παραπάνω 11 πλέον, από διαφόρων ειδών κρίσης και έχει, αν θέλετε, κάνει κάποιους μυς. Είναι πλέον αρκετά εκπαιδευμένος και αυτοί που καταφέραν και επιβιώσανε ήταν ήδη έτοιμοι στην γρήγορη προσαρμογή που έπρεπε να δείξουν και πάλι στις καινούργιες συνθήκες. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι στην ατζέντα των CEOs ανέβηκαν τρία πράγματα. Ανέβηκε το reputation των εταιριών τους, ανέβηκε το κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού και ανέβηκε και η κυβερνοασφάλεια. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι η επιτάχυνση που προκάλεσε στο να γίνει πολύ πιο σημαντικός για την πρόοδο και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην πραγματική οικονομία, μιλάμε τώρα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, τι μπορεί να προσφέρει, έγινε top product. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι όμως ότι είναι σημαντικό οι CEOs να περάσουν στην κουλτούρα τους του τι σημαίνει ψηφιακός μετασχηματισμός, μιας και δεν είναι κάτι που το αγοράζεις και το εφαρμόζεις. Είναι κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλο εύρος λειτουργίας. Και γι' αυτό εμείς νιώθουμε περήφανοι που ως ο trusted advisor των συνεργατών μας κατευθύνουμε τα κεφάλαια που διοχετεύουν οι επιχειρήσεις για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, πού πρέπει να απευθυνθούν, τι περιμένουμε από αυτά. Τα πάντα μπορούν να είναι μετρήσιμα και αυτό είναι που χέρι-χέρι προσπαθούμε και επιτυγχάνουμε με τους συνεργάτες μας να κάνουμε. Μάλιστα. Συνηθίζεται να λέγεται ότι ο μεγάλος χαμένος από όλη αυτή την κατάσταση της πανδημίας ήταν η ένδυση και η υπόδηση. Θα ήθελα λοιπόν να περάσω σε εσάς, κύριε Παπακυριακού, να μας πείτε ποιες υπηρεσίες προσέφερε η ASICS και ο κλάδος γενικότερα, ούτως ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες και να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία όσο το δυνατόν. Θα έλεγα ότι ο αθλητικός κλάδος παρουσίασε μια εξαίρεση γενικότερα σε αυτόν τον κανόνα. Και εμείς, σαν ASICS, που είμαστε ένας βασικός προμηθευτής αθλητικών καταστημάτων στην ελληνική επικράτεια, επικεντρωθήκαμε σε 5 βασικές υπηρεσίες. Η πρώτη είναι ότι δώσαμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας να αυξομοιώσουν τις παραγγελίες τους βάσει των πραγματικών αναγκών τους, ειδικά τον Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο του 2020, όταν είμαστε στα αρχικά στάδια. Το δεύτερο ήταν να επιλέξουν πότε ήθελαν να δεχθούν τα οποιαδήποτε εμπορεύματα βάσει των παραγγελιών που τελικά αποφάσισαν να κρατήσουν. Το τρίτο φυσικά είναι η οικονομική διευκόλυνση στις υποχρεώσεις τις οποίες είχαν για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στη μείωση τζίρου την οποία αντιμετώπισαν.
Το τέταρτο ήταν και βασικό. Συνεχίσαμε εμείς σαν εταιρεία, σαν ASICS, να προμηθεύουμε τα καταστήματα απρόσμενα, ώστε να καλύψουν τις οποιασδήποτε ανάγκες, ειδικά άρχισαν να δημιουργούνται από τον Ιούνιο και μετά. Το πέμπτο βασικό, σε σχέση με αυτό που είπε ο Τάσος, είναι ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο το ηλεκτρονικό κατάστημα και ήταν πολύ σημαντικό να μπορούμε να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας με το τεχνικό υλικό, ώστε να μπορούν να αναδείξουν τα εμπορεύματά τους στα social media και στα e-shop τους, για να φέρουν τις ανάλογες, αν θέλετε, πωλήσεις. Τέλος, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, θα έλεγα, η ASICS να αυξήσει σημαντικά τα μερίδια της. Και πάνω σε αυτούς τους πέντε βασικούς άξονες συνεχίζουμε και το 2021 να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας. Μάλιστα. Ενθαρρυντικό το μήνυμα που παίρνουμε. Να περάσω τώρα στην κυρία Παπαϊωάννου για να μας πείτε λιγάκι αν με τα κλειστά φυσικά καταστήματα κατάφερε τελικά να μετακυλιστεί ο κύκλος εργασιών από το φυσικό κατάστημα στο online και να περιοριστεί η ζημιά, τέλος πάντων, που θα, αν δεν υπήρχε το online, θα καταγραφόταν. Σαφώς, αυτό έχει να κάνει με το μέγεθος της κάθε επιχείρησης. Όταν μιλάμε για ένα μεγάλο εμπορικό κατάστημα ή για μια λυσίδα καταστημάτων, δεν θα μπορούσε να φτάσει να καλύψει ο τζίρος που έγινε στο online τα φυσικά καταστήματα. Βέβαια, μπορώ να πω ότι στη δική μας περίπτωση εφταπλασιάστηκε ο τζίρος, κάτι το οποίο ακόμα και τώρα συνεχίζει δυναμικά και μετά το άνοιγμα των καταστημάτων. Πράγμα που είναι πολύ ελπιδοφόρο και προμηνύει ένα πολύ ωραίο μέλλον στο e-commerce. Από τη γνώση και που έχουμε και από τους πελάτες χοντρικής μας, καταστήματα τα οποία ήταν ένα ή δύο παράλληλα με e-commerce μπορέσαν να καλύψουν και πολλές φορές να υπερκαλύψουν τον κύκλο εργασιών. Mm-hmm. Μάλιστα. Πολύ ελπιδοφόρα τα μηνύματα, η αλήθεια είναι. Διαψεύδονται μέχρι τώρα οι ισχυρισμοί για την ένδυση και την υπόθεση. Και να περάσουμε τώρα σε έναν άλλο κλάδο, αυτόν τον σούπερ μάρκετ, ο οποίος σίγουρα ήταν από τους μεγάλους κερδισμένους. Και πριν την πανδημία δεν είχε επενδύσει και ιδιαίτερα στο online. Ήθελα λοιπόν, κύριε Τορτοπίδη, να μου πείτε ποια προβλήματα προέκυψαν από αυτή την βεβαιασμένη, να τη χαρακτηρίσω, επένδυση στο online και από την αλματώδη ανάπτυξη που καταγράφηκε, γιατί παρότι τα καταστήματα του σούπερ μάρκετ παρέμειναν ανοιχτά σε κάθε συνθήκη, ο κόσμος ψώνισε online. Να πω καταρχήν ότι οι επενδύσεις στο online, στα ηλεκτρονικά καταστήματα, είχαν ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν. Το ίδιο και για εμάς. Πριν από 6 περίπου χρόνια είχαμε ξεκινήσει την παρουσία μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα με χρήση ενός καινοτόμου application. Συνεπώς υπήρχε μια σχετική μικρή εμπειρία. Το μερίδιο βέβαια τότε ήταν πάρα πολύ μικρό, η διείσδυση των ηλεκτρονικών πωλήσεων. Αυτό που μας βοήθησε να ανταποκριθούμε στην αλματώδη αυτή αύξηση της συζήτησης ήταν ότι οι επιλογές που έγιναν τότε αποδείχθηκαν σωστές. Δηλαδή, επενδύσαμε τότε, έστω και σε μικρό βαθμό, σε πλατφόρμες που ήταν εύκολα επεκτάσιμες, χρησιμοποιώντας υπολογιστική ισχύ στο νέφος, στο cloud. Ακολουθήσαμε μεθοδολογίες όπου εύκολα μπορούσαμε να τις επεκτείνουμε και αυτές, να τις στρέψουμε και σε άλλα κανάλια. Και το αποτέλεσμα ήταν, όταν τελικά απαιτήθηκε, σε στιγμή που κανείς δεν το περίμενε, πάρα πολύ γρήγορα να μπορέσουμε να αναπτύξουμε ένα πλήρες e-shop με ένα κωδικολόγιο άνω των 10.000 κωδικών, προσβάσιμο από υπολογιστή, τάμπλετ, από κινητά τηλέφωνα και από τηλεφωνικό κέντρο, και να το κάνουμε διαθέσιμο στις 45 πόλεις τελικά. Αυτό δούλεψε. Ο κύριος παράγοντας λοιπόν που πετύχαμε ήταν η σωστή επιλογή των υποδομών και της μεθοδολογίας και η γρήγορη ανταπόκριση στο τι συνέβαινε εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Για ένα δεύτερο σκέλος ερώτησή σας, το οποίο μου διέφυγε κοιτώντας την κάμερα.
Όχι, αυτό πώς ανταποκριθήκατε στην. Ποια προβλήματα προέκυψαν και πώς τα αντιμετώπισατε εσείς στο Μασούτι από όλη αυτή την αλματώδη ανάπτυξη. Νομίζω ότι το έχετε απαντήσει όλο επαρκώς. Να συνεχίσω λοιπόν με εσάς, κύριε Γιούχα. Επειδή παρατηρήθηκε επίσης και αύξηση των ηλεκτρονικών πληρωμών, να μου πείτε ποιες ήταν οι προκλήσεις που ο τραπεζικός κλάδος από πλευράς του αντιμετώπισε με αυτή την άνοδο των ηλεκτρονικών πληρωμών και των ανέπαφων συναλλαγών. Δηλαδή, είδαμε ότι ο κόσμος πλέον έπαψε, δεν συνήθιζε τόσο, δεν χρησιμοποίησε τόσο την αντακαταβολή, αλλά προτίμησε την ηλεκτρονική πληρωμή. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Ισχύει. Είναι αλήθεια. Είδαμε μια μεγάλη αύξηση στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Από το 2019 μέχρι και σήμερα η αύξηση είναι περίπου ή και παραπάνω από 30%. Μια μεγάλη αύξηση, λοιπόν, που μπορούμε να επιβεβαιώσουμε, όπως που μπορούμε και να επιβεβαιώσουμε ότι οι καταναλωτές πια εμπιστεύονται την κάρτα τους και χρησιμοποιούν πάρα πολύ την κάρτα τους. Και όχι μόνο για λόγους ευκολίας, αλλά και για λόγους υγείας. Όχι μόνο για λόγους, όχι μόνο για μεγάλα ποσά, αλλά και για μικρά ποσά. Εντάξει, εγώ προσωπικά, δηλαδή, αν πάω στο περίπτερο και για 1 ευρώ, βγάζω την κάρτα μου και πληρώνω 1 ευρώ με την κάρτα. Αυτό είναι. Αυξήθηκαν σίγουρα τα περίπτερα που μπορούμε να πληρώσουμε με κάρτα. Αυτό εντάξει, είναι δεδομένο. Και πια παλιού, δηλαδή, πάστε περίπτερα, σωστά. Ακριβώς. Ακριβώς, όπως το λέτε. Γιατί μέχρι πρώτη δεν είχαμε καν αυτή τη δυνατότητα. Τώρα πλέον σχεδόν στα περισσότερα. Το παρατηρώ κι εγώ. Ακριβώς. Και όχι μόνο με κάρτα, εγώ συχνά πια βγάζω και το κινητό μου και πληρώνω με το κινητό μου. Δεν ξέρω αν το έχετε κάνει. Το μέλλον, λοιπόν, το βλέπουμε όλοι, το είναι στο κινητό. Προς τα εκεί θα πάμε όλοι. Εντάξει. Επιπλέον τώρα, αυτό που βλέπουμε όλοι είναι ότι η πανδημία, το είπατε και εσείς, ότι έχει επιταχύνει το digital transformation, ξεκάθαρα, έχει αλλάξει ο τρόπος που δουλεύουμε και μάλιστα οριστικά. Εδώ τώρα να πω, όταν έγινε το lockdown, εμείς μέσα σε μία εβδομάδα στείλαμε το 80% του προσωπικού σπίτι και δούλεψε από το σπίτι, μέσα σε μία εβδομάδα. Εντάξει. Φυσικά, τις πρώτες μέρες υπήρχαν τριβές και δεν δούλευε όλα τέλεια, αλλά τη δουλειά μας την κάναμε και τώρα πια την κάνουμε τόσο καλά που μάλλον δεν θέλουμε να γυρίσουμε πάλι πίσω. Οπότε, αυτό ήταν ένα key για το επόμενο. Πολύ εύκολα μπορούσαμε να δώσουμε τη βιντεοκλήση στους πελάτες μας. Δηλαδή, πια εύκολα ο πελάτης μας μέσα από την υπηρεσία e-meeting μπορεί να κλείσει το ραντεβού του και να κάνει τη δουλειά του στο κατάστημα, αλλά μέσω βιντεοκλήσης. Οπότε όλοι καταλάβαμε πόσο σημαντικά είναι οι υποδομές. Οι υποδομές είναι πια super crucial. Υποδομές σύγχρονες, κατάλληλες. Τι σημαίνει κατάλληλες? Όχι μόνο γρήγορες και αξιόπιστες, αλλά να μπορούν εύκολα να αλλάξουν, να είναι δυναμικές. Να μπορούσαν να πάσα στιγμή να δώσεις το κάτι παραπάνω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και τώρα μπαίνουμε στο πιο βαρετό κομμάτι, αυτό που είπαμε, το νέφος, σύννεφος, cloud, πώς το λέμε. Γιατί τελικά φαίνεται ότι είναι μονόδρομος. Είναι ένας δύσκολος δρόμος, θα έλεγα, ειδικά για εμάς τις τράπεζες. Εμείς τώρα έχουμε λίγο παραπάνω τυχερό από τους άλλους, γιατί είμαστε μια νέα τράπεζα, χτίζουμε την τράπεζα, οπότε από την αρχή μπορούσαμε να φτιάξουμε την υποδομή μας. Το public site μας πήγε κατευθείαν στο cloud και τώρα φτιάχνουμε και το data warehouse μας στο cloud. Οπότε το συμπέρασμα είναι αυτές τις προσλήσεις που υπάρχουν σήμερα και στο μέλλον είναι σοβαρές τεχνολογίες, δηλαδή σύγχρονες τεχνολογίες και σοβαρές επενδύσεις. Τα δύο. Μάλιστα. Το τοπίο του e-commerce, λοιπόν, έτσι όπως όλοι μου το περιγράψατε, αναδιαμορφώθηκε, εμπλουτίστηκε και σίγουρα λειτουργήσε και αποτελεσματικά υπό αυτές τις συνθήκες. Το ερώτημα, βέβαια, που γεννάται πλέον τώρα είναι για την επόμενη μέρα. Ποιες από αυτές τις τάσεις που δημιουργήθηκαν αναμένεται να διατηρηθούν? Οπότε, ξεκινώντας από εσάς, κύριε Τροτοπίδη, τώρα, θα ήθελα να ρωτήσω, και επειδή στον κλάδο σας παρατηρήθηκε έτσι μια διακύμανση του ποσοστού των πελατών που ψώνησαν online, με την αύξηση αυτού να παρατηρείται κυρίως κατά τα διαστήματα της καραντίνας, παρότι υπήρχαν και πάλι ανοιχτά καταστήματα, ανοιχτά σούπερ μάρκετ, ήθελα να μου πείτε πόσο ήταν το ποσοστό αυτό της αύξησης όσο παρήγγειλαν online κατά τη δεύτερη καραντίνα και εν τέλει πόσο από αυτό το ποσοστό εκτιμάται ότι θα παραμείνει και την επόμενη μέρα του κορονοϊού. Και να μου πείτε και αν θα χρειαστούν και πρόσθετες επενδύσεις για να υποστηρίξουν αυτό το όποιο ποσοστό εκτιμάτε ότι εσείς θα παραμείνει. Το ποσοστό αύξησης των ηλεκτρονικών παραγγελιών σε σχέση με το τι συνέβαινε πριν την καραντίνα είναι τόσο μεγάλο που χάνει την αξία του. Μιλάμε για τετραπλάσιο ποσοστό αύξησης. Αυτό όμως που συνέβη είναι ότι
από την πρώτη καραντίνα και στη συνέχεια, δεν είδαμε να πέφτει δραματικά. Οι πελάτες που επέλεξαν το ηλεκτρονικό κανάλι, παρατηρούμε ότι είναι πελάτες που έχουν αυξήσει την πιστότητά τους στην εταιρεία. Συνεχίζουν να επισκέπτονται και τα φυσικά καταστήματα, αλλά επιλέγουν για μεγάλες αγορές το ηλεκτρονικό κατάστημα. Σαφέστατα το καλοκαίρι, μετά την περίοδο της πρώτης καραντίνας, είδαμε μία πτώση, αλλά ήταν η αναμενόμενη που βλέπαμε κάθε χρόνο τώρα, συγκρίνοντας τα αντίστοιχα μεγέθη μικρότερης κλίμακας. Και από τον Σεπτέμβριο πάλι το ποσοστό αυτό τράβηξε την ανηφόρα με το αποκορύφωμα φυσικά την περίοδο της δεύτερης καραντίνας και συνεχίζεται μέχρι και τώρα. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν είναι ότι η συνήθεια αυτή θα παραμείνει στον καταναλωτή. Γιατί τελικά ο καταναλωτής εξυπηρετήθηκε σωστά. Πρώτη προτεραιότητα για μας ήταν εκτός από το να ικανοποιήσουμε την αυξημένη ζήτηση, να την ικανοποιήσουμε και με τον σωστό τρόπο. Δηλαδή, να μείνουν οι πελάτες ικανοποιημένοι, να μείνουν ευχαριστημένοι. Οπότε, να δημιουργηθεί μια καλή εμπειρία αγοράς που θα εξασφαλίσει την πιστότητα. Για μας, το πιο σημαντικό κριτήριο όλη αυτή την περίοδο ήταν ποιοτικό και ήταν ο βαθμός ικανοποίησης. Τρέχουμε συνεχώς μια έρευνα αξιολόγησης των πελατών που μας επέλεξαν στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Και φροντίζαμε να μην πέφτει ο βαθμός τους, ο μέσος βαθμός από κάποιο σημείο και κάτω. Και πραγματικά διατηρήθηκε πάρα πολύ ψηλά και αυτό πιστεύουμε θα εξασφαλίσει την λειτουργία του καταστήματος σε υψηλά επίπεδα και από εδώ και πέρα. Φυσικά, όχι με αυτούς τους ρυθμούς ανάπτυξης. Χάνανε την ουσία τους τα νούμερα όταν είναι τετραψήφια. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ ότι θα έχουμε ένα πολύ καλό ρυθμό ανάπτυξης. Οι επενδύσεις που έχουν γίνει στο ηλεκτρονικό κατάστημα ήταν πράγματι μεγάλες και θα συνεχίσουν να γίνονται. Αλλά αυτό που έχουμε θεσπίσει σαν στρατηγική να κάνουμε από εδώ και πέρα και γι' αυτό το λόγο δημιουργήσαμε και την συστήσαμε πρόσφατα αυτή τη διεύθυνση ψηφιακού μετασχηματισμού είναι να μετασχηματιστεί όλη η εταιρεία. Δηλαδή, οι επενδύσεις θα μεταφερθούν και στο φυσικό δίκτυο έτσι ώστε να ψηφιοποιηθεί και το φυσικό δίκτυο των καταστημάτων. Οπότε ο πελάτης να λαμβάνει μια ολιστική εμπειρία κοινή με αυτή του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οπότε να μην μεταφερθεί απλά από το φυσικό στο ηλεκτρονικό, αλλά να παραμείνει στην πράντα και να έρθουν ακόμη περισσότεροι πελάτες. Μάλιστα. Στην πράντα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και μου δίνει και ωραία πάσα αυτό. Μοχλός ανάπτυξης της εταιρείας πλέον. Ναι, ναι. Αν επιτρέπεις, Νίκη, ακριβώς αυτό που ανέφερε, ότι όταν το ηλεκτρονικό εμπόριο κάποιος καταλάβει τα ωφέλη που έχει, που είναι το convenience, είναι η ευκολία. Δηλαδή, δώσατε μια σωστή εμπειρία. Η ευκολία της αγοράς online φάνηκε, ενισχύθηκε και έμεινε πιστός ο πελάτης. Η οποία πρέπει να συνδυαστεί και με την offline εμπειρία, γιατί αλλιώς καταλαβαίνετε ότι οι επενδύσεις στο offline περιβάλλον ήταν απείρως μεγαλύτερες. Δεν πρέπει αυτές να. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Να περάσω εσάς, κύριε Παπακυριακού, τώρα για να σας ρωτήσω, μιας και είχατε έτσι, από ό,τι κατάλαβα από την προηγούμενη σας απάντηση, διαχειριστήκατε αρκετά καλά το φαινόμενο της πανδημίας. Και ήθελα να μου πείτε, εάν μένουν κάποιες προκλήσεις να αντιμετωπιστούν για την επόμενη μέρα, για να είμαστε κατάλληλοι προετοιμασμένοι για την επόμενη μέρα. Και μιας και λέμε επόμενη μέρα και αναφερθήκαμε και στα φυσικά καταστήματα και σχετικές επενδύσεις που πρέπει να γίνουν συνδυαστικά, να μου πείτε, γιατί πολλοί λένε, θα οδηγηθούμε τελικά στην επόμενη μέρα σε λιγότερα φυσικά καταστήματα. Κοιτάξτε. Ακούγεται αρκετά γι' αυτό σας. Ναι, πολύ σωστή ερώτηση. Εγώ πιστεύω ότι η γενικότερη εξελισσόμενη κατάσταση post-COVID έχει αφήσει ένα περίπλοκο περιβάλλον όπου όλοι προσπαθούν από την πλευρά που βρίσκονται να το αντιμετωπίσουν, να το μαντέψουν, να το προβλέψουν, είτε είναι η τράπεζα, είτε είναι ένα σούπερ μάρκετ ή ένα κατάστημα παιδικό. Πιστεύω ότι οι προμηθευτές των καταστημάτων αλλά και ήδη οι πελάτες έμποροι λιανικής θα πρέπει να δουν αυτή την αλλαγή η οποία έχει έλθει λόγω του COVID σαν μια ευκαιρία και να βρουν τους τρόπους να ξεπεράσουν, αν θέλετε, αυτή την κατάσταση και αυτοί που θα είναι πιο ευέλικτοι και ανταγωνιστικοί θα μπορέσουν να χτίσουν, αν θέλετε, και την επόμενη μέρα. Είτε αυτό είναι το φυσικό κατάστημα, είτε είναι η ψηφιακή πλατφόρμα που έχει οποιοδήποτε. Σίγουρα θα χρειάζεται να υπάρχει μια στιβαρή διαδικτυακή παρουσία πλέον για να μπορεί να προχωρήσει αυτό το πράγμα και να υπάρχει μια σωστή ισορροπία. Θα είναι οι προκλήσεις τόσο στους μεγάλους πελάτες, αλλά και στους μικρούς έντονες και πράγματι χρειάζεται μια ειδική μεταχείριση. Τώρα, όταν θα επανέλθει κάποια στιγμή η κανονικότητα,
Έχει επίσης μεγάλη σημασία πώς θα προσπαθήσουν τα καταστήματα, για να μην καταλήξουν στο πρόβλημα που είπατε, να επανασυνδεθούν με τους πελάτες τους για να τους προσφέρουν την 360 εμπειρία, παραδείγματος χάρη που αναφέρατε εσείς προηγουμένως, και να καταφέρουν να χτίσουν και πάλι τους πελάτες πίσω στα καταστήματα. Συγχρόνως, είναι προφανές ότι οι καταστάσεις κρίσης όπως έχει αυτή η κρίση έχει διάφορες μορφές και καλούνται εταιρείες να βρουν τις προτεραιότητες που αρμόζουν στον κάθε ένα. Όχι, δεν πιστεύω ότι θα οδηγηθούμε σε λιγότερα φυσικά καταστήματα, είναι η απάντηση, ειδικά στον κλάδο των αθλητικών. Σίγουρα όμως μια μικρή διόρθωση και μια ανακατανομή της πίτας είναι αναμενόμενη. Δεν υπάρχει πώς να μην γίνει αυτό, ειδικά μετά από μια τόσο μεγάλη κρίση. Πιστεύω όμως ότι πολύ σύντομα η μεγάλη πλειοψηφία, στην πλέον πλειοψηφία του καταναλωτή, θα επιστρέψει στα φυσικά καταστήματα. Ας μην ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι του ηλεκτρονικού εμπορίου συνεχίζει να εξυπηρετείται συνδυαστικά με το online και τα καταστήματα. Ψωνίζω online, παραλαμβάνω ή δοκιμάζω και ολοκληρώνω την πώληση στο φυσικό κατάστημα. Και αυτός ο συνδυασμός θα είναι πολύ σημαντικός στην πορεία. Θεωρώ ότι θα χρειαστεί να ξανασχεδιαστεί όλο αυτό το πράγμα. Είναι σε μια φάση που ξανασχεδιάζεται και κάθε πλευρά το αντιμετωπίζει ανάλογα. Και πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλύτερη επόμενη μέρα. Και μην ξεχνάμε, οι αληθινοί ηγέτες αναδύονται κατά τη διάρκεια μιας κρίσης και όλοι κοιτάζουν τώρα να βρουν τους ηγέτες για να δουν πώς έχουν αντιμετωπίσει αυτή την κρίση. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι μέσα από αυτό το πράγμα θα βγούμε όλοι πολύ καλύτερα και στο experience μέσα στο κατάστημα, αλλά και στο ηλεκτρονικό κατάστημα που μπορεί να έχει οποιοδήποτε. Μάλιστα. Αυτή είναι και η δική μου αίσθηση και το εύχομαι σίγουρα και η δική μου ευχή. Να περάσω σε εσάς λοιπόν, κυρία Παπαϊωάννου, για να μου πείτε, μιας και τα καταφέρατε κι εσείς καλά από ό,τι μας είπατε πριν, να μου πείτε αν υπάρχει κάποια σωστή συνταγή που μπορεί να ακολουθήσει κάποια επιχείρηση για να πετύχει αυτή τη λεπτή ισορροπία που αναφέρουμε όλοι εδώ και αρκετή ώρα μεταξύ φυσικού και online καταστήματος. Τη σωστή συνταγή δυστυχώς δεν την ξέρω, γιατί δυστυχώς δεν μπορούμε να προβλέψουμε καθόλου το μέλλον σήμερα. Ίσως βλέποντας την Κίνα και το market της Κίνας μετά COVID εποχή, μπορούμε να πούμε ότι συνεχίσανε να αγοράζουν online και προτιμούσαν συγκεκριμένες κατηγορίες ρούχων να τις αγοράζουν στα καταστήματα, καθώς και τα love brands, δηλαδή τα brand τα οποία αγαπούσαν και είχαν μέσα στην καρδιά τους. Αυτό δεν ξέρω αν θα συμβεί στην Ευρώπη, θα συμβεί στην Ελλάδα, δεν το γνωρίζω. Αυτό που πιστεύω είναι ότι ο καταναλωτής, ανάλογα με τις ανάγκες του, θα προσαρμοστεί και θα επιλέξει είτε το φυσικό κατάστημα, είτε το ηλεκτρονικό κατάστημα, είτε social media. Παραδείγματος χάρη, στο φυσικό κατάστημα μπορεί κάποιος να πάει για την εμπειρία και για την πελατοκεντρική επαφή. Στο ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί κάποιος να πάει για τη σύγκριση τιμών γιατί θέλει να δει τη μεγάλη ποικιλία αλλά και γιατί θέλει να κάνει εξοικονόμηση χρόνου που αν μη τι άλλο αυτό θα είναι το μεγαλύτερο αγαθό στο μέλλον και στο παρόν, σωστά. Και όλα αυτά θα λειτουργήσουν μαζί για να μπορέσουμε να καταλήξει στην τελική αγορά του. Mm-hmm. Οπότε η τελική αγορά δεν έχει σημασία από πού θα την κάνει. Θα πρέπει να έχει περάσει από όλο αυτό το ταξίδι. Έτσι πιστεύω ότι όλοι εμείς θα πρέπει είτε να μπορέσουμε να υποδεχτούμε την καινούργια αυτή εποχή, να αφήσουμε πίσω στρατηγικές που μπορεί στο παρελθόν να ήταν πολύ πετυχημένες και να είμαστε ανοιχτοί στο καινούριο. Μάλιστα. Κάτι που ακούγεται εύκολο, αλλά δεν είναι. Δεν είναι, όχι, έχετε δίκιο. Μιας και αναφέρατε όμως και την προσωποποιημένη έτσι, εμπειρία πελατοκεντρική του καταστήματος, θέλω να περάσω σε εσάς, κυρία Σπανίδη, για να μου πείτε, οι αρνητές του online shopping συνηθίζουν να λένε τέλος πάντων ότι το κατάστημα προσφέρει μια πιο προσωποποιημένη εμπειρία αγοράς. Μπορεί αυτή η προσωποποιημένη εμπειρία αγοράς να μεταφερθεί online και τι εργαλεία υπάρχουν προς αυτή την κατεύθυνση? Κοιτάξτε, καταρχάς ήδη έχουμε συζητήσει ότι η εμπειρία ενός πελάτη πρέπει να είναι κοινή και με συνέπεια μεταξύ του φυσικού και του online καναλιού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι γίνεσαι love brand, για παράδειγμα.
Η προσωποποίηση όμως έχει πάρα πολλά layers. Ναι, όταν πάω σε ένα φυσικό κατάστημα, θα υπάρχει ένας άνθρωπος, θα με εξυπηρετήσει. Η ανθρώπινη επαφή έχει πολύ μεγάλη αξία. Το είδαμε όλοι τώρα μέσα στην περίοδο του COVID, πόσο μας έλειψε η συγκεκριμένη επαφή με τους ανθρώπους. Αλλά από εκεί και πέρα, το personalization μπορεί να γίνει πολύ πιο υψηλό και πιο εξυπηρετικό online. Ποιος είναι ο λόγος? Ο λόγος είναι απλός. Μπορούμε πλέον να στοχεύσουμε μια επικοινωνία με βάση όχι μόνο τα δημογραφικά, αλλά τα συμπεριφορικά χαρακτηριστικά. Μια πολύ, πολύ μεγάλη εταιρεία σε έρευνα έδειξε ότι το 92% στην Ευρωπαϊκή Ένωση των χρηστών επιθυμεί, για παράδειγμα, να έχει προσωποποιημένη διαφήμιση, ενώ ενδιαφέρον έχει ότι οι millennials απαντήσαν σε ποσοστό 98% και οι νεότερες ηλικίες ότι προδιατίθονται να δώσουν μεγαλύτερο digital trail προκειμένου να έχουν ακόμα πιο προσωποποιημένη εμπειρία. Θα σας δώσω και ένα ακόμα παράδειγμα και μάλιστα είμαι πολύ περήφανος, το ανακοινώνω εδώ στους Δελφούς για πρώτη φορά, γιατί πέσανε χθες οι υπογραφές. Mm-hmm. Φέρνουμε ως Generation Y ένα καινούριο προϊόν από την γαλλική αγορά, αλλά παράλληλα έχει πάει παγκοσμίως, την πιο σύγχρονη μηχανή αναζήτησης και personalization για ηλεκτρονικά καταστήματα. Άρα πλέον τι θα μπορούμε να κάνουμε? Θα μπορούμε, μπαίνοντας ένας επισκέπτης σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, να βλέπει το δικό του banner, το δικό του περιεχόμενο, το δικό του περιοδικό μείγμα, τους δικούς του συνδυασμούς. Άρα η εξυπηρέτηση και το personalization εξελίσσεται συνεχώς λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, λόγω του machine learning από πίσω, λόγω των τεχνολογιών, όλο και περισσότερο. Και επομένως, θα σας σταματήσω όμως εδώ για να, γιατί ο χρόνος μας τελειώνει. και να περάσουμε μία τελευταία ερώτηση στον κύριο Γιούχα, για να μας πει τι μας επιφυλάσσει το μέλλον στις ηλεκτρονικές συναλλαγές και γενικότερα στη λειτουργία των τραπεζών, με αφορμή και την οδηγία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τις υπηρεσίες πληρωμών PSD2. Να πούμε καταρχήν τι σημαίνει το PSD. Το PSD να στο το PSD2, πούμε απλά σύντομα. Payment Service Directive. Είναι λοιπόν είναι η δεύτερη οδηγία, ευρωπαϊκή οδηγία, που έχει σαν στόχο, έχει ως στόχο να αυξήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Οπότε πολύ ασφάλεια. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχει ένα μεγάλο κομμάτι μέσα που έχει να κάνει με ότι ανοίγουν οι τράπεζες. Η οδηγία αυτή ανοίγει τις τράπεζες. Οι τράπεζες έχουν ένα νέο κανάλι, όχι banking, όχι κατάστημα, ένα νέο κανάλι, είναι αμυγός ψηφιακό αυτό το κανάλι και μέσα από αυτό το κανάλι κάποιος τρίτος μπορεί για τον πελάτη να εκτελεί ηλεκτρονικές συναλλαγές. Θα πω μερικά παραδείγματα. Σήμερα αν μπείτε στο e-banking της Optima, θα μπορείτε να δείτε, άμα θέλετε, και τους λογαριασμούς που έχετε στις άλλες τράπεζες. Δηλαδή, μέσα από το e-banking της Optima βλέπετε τους λογαριασμούς που έχετε εσείς στις τέσσερις μεγάλες και παλέγοντες. Οπότε, αυτό υλοποιήθηκε με τα λεγόμενα APIs της PSD2. Κάναμε σύνδεση με τις άλλες τράπεζες. Η PSD2 όμως δεν σταματάει εκεί, πάει πολύ πιο πέρα. Γιατί δίνει επίσης τη δυνατότητα να κάνεις μεταφορές και πληρωμές. Ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό. Δηλαδή, ένα παράδειγμα είναι, θέλουμε να πληρώσουμε το λογαριασμό τηλεφώνου. Εντάξει. Τώρα τι κάνουμε, μπαίνουμε στο site του παρόχου, το πληρώνουμε εκεί με την κάρτα μας ή μπαίνουμε στο e-banking μας και πληρώνουμε τον παρόχο μας. Εντάξει. Στο μέλλον θα μπορεί ο πάροχος να μιλάει με την τράπεζα και να εκτελεί τη μεταφορά άμεσα. Εντάξει, χωρίς κάρτα, οπότε είναι μια ραγδαία αλλαγή που είναι ζωντανή, είναι ήδη live αυτό το πράγμα, απλά δεν έχουμε δει ακόμα δεν βλέπουμε ότι έχει αξιοποιηθεί ακόμα πολύ, είναι σχετικά φρέσκο αυτό, αλλά νομίζω θα το δούμε. Αναμένουμε να το δούμε, γιατί γι' αυτό θα είναι εξοικονόμηση χρόνου, που είναι και το μεγάλο ζητούμενο που είπαμε. Και λαμπρό πράγματι προδιαγράφεται το μέλλον του ηλεκτρονικού εμπορίου. Και convenience. Ναι. Και ευχαριστώ όλους εσάς για την ενδιαφέρουσα συζήτηση που ήσασταν εδώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου. Ελπίζουμε στους Δελφούς με το καλό. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Thank you.